πάμε στον πρώτο μας φιλοξενούμενο. Είναι ο κύριος Σταύρος Παπαδούρης, βουλευτής του κινήματος Οικολόγων. Θα συζητήσουμε και για τις προεδρικές εκλογές. Θα δούμε τι συμβαίνει και, και στους οικολόγους με αφορμή αυτή την έντονη έτσι δυσαρέσκεια, λόγω του ότι κάποια στελέχη βγαίνουν ανοιχτά υπέρ ενός ή άλλου υποψηφίου, σε αντίθεση με τα όσα αποφάσισε βεβαίως το κίνημα τον περασμένο Σεπτέμβριο. Αλλά θα δούμε και αυτό το σχέδιο ενίκιο εναντιδόσεις. Φαίνεται ότι έρχεται, πλησιάζει, ίσως προς το τέλος του μήνα να έχουμε περισσότερα. Να δούμε και ποιοι είναι οι δικαιούχοι, τι σημαίνει όλο αυτό. Ο κύριος Παπαδούρης μας ακούει. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδούρη. Καλημέρα, κυρία Γεωργίου. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Καλή εβδομάδα και καλή επιστροφή στα σχολεία. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Να ευχηθούμε με δύναμη και σε εσάς που επιστρέφετε στα έδρανα. Έτσι. Βεβαίως. Να πούμε την αλήθεια, κυρία Γεωργίου, δεν επιστρέφουμε στα έδρανα. Στα έδρανα θα επιστρέψουμε, από ό,τι φαίνεται, μετά τις. Μετά τις προεδρικές εκλογές, ναι. Είχατε όμως κάποιες εμφανίσεις. Από ό,τι φαίνεται. Αλλά η επίσημη Βουλή θα ξεκινήσει ξανά μετά τις προεδρικές εκλογές. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είχατε κάποιες εμφανίσεις βεβαίως, λόγω κάποιων ζητημάτων, που προέκυψαν με αναπομπές νόμων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, έτσι. Έτσι ακριβώς, και φαίνεται ότι θα έχουμε επίσης ορισμένες έκτακτες επιτροπές. Mm-hmm. Έξω όσο αντιλαμβάνομαι, Επιτροπή Οικονομικών σίγουρα θα έχουμε έκτακτες συνεδρίες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαδούρη, τι ακριβώς συμβαίνει στο κίνημα οικολόγων? Είχαμε δει την απόφαση που έλαβε το κίνημα σε ό,τι αφορά τις προεδρικές εκλογές. Στηρίξει στον κανένα ουσιαστικά. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε στελέχη να βρίσκονται δίπλα σε υποψήφιους για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Υπάρχει μια έντονη δυσαρέσκεια που μεταφράζεται πώς? Η δυσαρέσκεια, κυρία Γεωργίου, ξεκινάει και τελειώνει στα μέλη του κινήματος. Γιατί αντιλαμβάνεστε, όταν δεν εξασφαλίστηκε το 60% κατά την εκλογική συνδιάσκεψη, γιατί στο κίνημα οικολόγων υπάρχει αυτή η πρόνοια των καταστατικών, όπου για να υποστηρίξουμε έναν υποψήφιο πρέπει να έχουμε μια ισχυρή εντολή από το αποτέλεσμα της εκλογικής συνδιάσκεψης, που απαιτεί το 60%. Δεν εξασφαλίστηκε το 60% για κανέναν υποψήφιο. Μάλιστα. Και προχωρήσαμε, ενημερώσαμε ως κίνημα ότι για τον πρώτο γύρο, και επαναλαμβάνω, για τον πρώτο γύρο των προεδρικών, το κίνημα δεν θα στηρίξει οποιοδήποτε υποψήφιο. Τώρα ερχόμαστε στο σημείο όπου αρκετά από τα μέλη, τα μηνύματα που παίρνουν από κοντά τους, είναι μηνύματα τα οποία εκφράζουν απορίες αν έχει αλλάξει κάτι, βλέποντας ορισμένα στελέχη τα οποία έχουν, δεν θα πω παραβιάσει, θα είμαι πολύ προσεκτικός με τις λέξεις που θα χρησιμοποιήσω, τουλάχιστον δεν έχουν ασπαστεί και δεν ακολουθούν το κάλεσμα του κινήματος, που λέει το εξής απλόν. Ο καθένας μπορεί ελεύθερα να εκφράσει την άποψή του. Δεν στερούμε το δικαίωμα έκφρασης από τον οποιοδήποτε. Μπορεί ελεύθερα να βγει και να πει υποστηρίζω τον Α, τον Β ή τον Γ υποψήφιον. Ναι. Μα αμή διάλογο, κυρία Γεωργίου, έχουμε μάθει να παίρνουμε τα μηνύματα ως κίνημα. Ναι. Το μήνυμα που βγήκε ξεκάθαρα και από τις βουλευτικές εκλογές είναι ότι ο κόσμος δεν ακολουθεί πιστά τα κόμματα. Μάλιστα. Και από τη στιγμή που εμείς είχαμε την εσωτερική δημοσκόπηση και είχαμε δει ότι το κίνημα κινείται θέλοντας και μη, αυτό ήταν το μήνυμα το οποίο πήραμε και αυτό το μήνυμα σεβαστήκαμε. Κινείται προς 4 υποψηφίους. Mm-hmm. Πήραμε την απόφαση και αυτό τελικά επιβεβαίωσε και η εκλογική συνδιάσκεψη, ότι απελευθερώστε τον κόσμο να μπορεί να ψηφίσει αυτόβουλα αυτόν που ακριβώς τον εκφράζει. Μάλιστα. Ένα πράγμα όμως είναι, κυρία Γεωργίου, το να επιτρέψεις στα μέλη να κινηθούν και να εκφραστούν αυτόβουλα και ελεύθερα. Άλλο πράγμα είναι ορισμένα άτομα, προβεβλημένα στελέχη, που δεν άκουσαν το κάλεσμα του κινήματος. Όπως η κυρία Έφη Ξάνθου, έχουμε συζητήσει άλλωστε μαζί της για αυτό το ζήτημα. Δεν ξέρω, υπάρχουν και άλλα στελέχη που έχουν ταχθεί σε επιτελεία? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον συμμετοχή σε πάνελ έχουμε δύο περιπτώσεις, από την κυρία Ξάνθου και από την κυρία Ναθαλίδου. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Τώρα, αν υπάρχουν άλλα άτομα τα οποία ανήκουν στα επιτελεία άλλων υποψηφίων, αυτό θα το δούμε. Αλλά για να μην κρύβομαστε, κυρία Γεωργίου, βλέποντας αυτούς που έχουν προτείνει τους διάφορους υποψήφιους προέδρους, σίγουρα έχουμε εντοπίσει μέλη σε διάφορα
που έχουν υπογράψει για διάφορους ως προτείνων σε διάφορα υποψήφιους. Αλλά το να προτείνω είναι ένα θέμα. Λέω, δεν απαγορεύουμε σε κανένα να εκφραστεί ελεύθερα. Όμως η παρουσία σε πάνελ, η ενεργή συμμετοχή, αυτόν δημιουργά σοβαρότατα προβλήματα. Και θα επεξηγήσω, κύριε Γεωργίου, για να είναι εντελώς ξεκάθαρον τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει. Σκεφτείτε τώρα δύο προβεβλημένα στελέχη από το κήρυγμα οικολόγων να είναι στο ίδιο πάνελ, ο ένας να υποστηρίζει τον έναν υποψήφιον, ο άλλος τον άλλον υποψήφιον, να τίθονται εκεί θέματα τα οποία το κήρυγμα οικολόγων έχει σκληρές απόψεις, και στο τέλος της ημέρας να βλέπουμε να διαχωρίζεται το κήρυγμα υπέρ του ενός ή του άλλου υποψηφίου. Να τσακώνονται μεταξύ τους ουσιαστικά. Έτσι ακριβώς, κύριε Γεωργίου. Γιατί να μην ξεχνάμε ποτέ, κύριε Γεωργίου, ότι οι εκλογές θα τελειώσουν. 12 Φεβρουαρίου οι εκλογές τελειώνουν. Οι πληγές όμως θα παραμείνουν, έτσι, κύριε Πρόεδρε. Έτσι ακριβώς, κύριε Γεωργίου. Τα προβλήματα θα είναι εκεί. Και για αυτά τα προβλήματα, αν το κήρυγμα οικολόγων δεν είναι ενωμένο, συντονισμένο, τότε έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Μάλιστα. Βεβαίως, επιτρέψτε μου να πω ότι τέτοιου είδους προβλήματα στο κίνημα δεν είναι πρώτη φορά που βλέπουμε, γιατί μιλήσατε για κίνημα ενωμένο κτλ. Υπάρχουν θέματα που θα πρέπει να επιλύσετε κάποια στιγμή στο κίνημα οικολόγων, και θέλω να σας ρωτήσω αν βεβαίως έγινε η δημοσκόπηση, έγινε η ψηφοφορία, πάρθηκε αυτή η απόφαση. Εκ των υστέρων ήταν λαθασμένη, λέτε, αυτή η απόφαση να ακολουθήσετε τον κανένα? Καθόλου, κύριε Γεωργίου. Εγώ θεωρώ, θα το πω ξεκάθαρα, ότι ήταν μια σοφή απόφαση, η οποία απόφαση δεν ήταν απόφαση την οποία έχει πάρει κάποιος. Ήταν αυτό που μας έδειξαν πρώτον η δική μας εσωτερική δημοσκόπηση, η οποία έδειχνε στήριξη μπροστά στις υποψηφίους. Κατά δεύτερον, ήταν η εκλογική συνδιάσκεψη, όπου και πάλι δεν εξασφαλίστηκε το 60%. Αν στο τέλος της ημέρας, κυρία Γεωργίου, παίρνεις αυτά τα μηνύματα από ποιους τώρα, από τις 19.500 τα μέλη σου, και στο τέλος της ημέρας τους αγνοάς και βγάζεις μια απόφαση και προσπαθείς να επιβάλλεις αυτή την απόφαση, το έχω ξαναπεί στην αρχή της συζήτησης μας. Το 2022 και το 2023 δεν είναι χρονιές όπου μπορεί έναν κόμμα να επιβάλλει έτσι θελικά τη γνώμη του. Κοιτάξτε με τις δημοσκοπήσεις τι γίνεται. Μάλιστα, έχετε δίκιο πάνω σε αυτό. Βεβαίως θα δούμε στο τέλος τι θα βγάλει τενέκα. Έτσι. Νομίζω πρέπει να ξυπνήσουμε, κυρία Γεωργίου, ο καιρός που ο βοσκός τους μάντριζε όλους στο μαντρί, νομίζω έχει παρέλθει. Μα τώρα που το λέτε αυτό, κάποιοι βλέπετε ότι συνεχίζουν να επενδύουν στο φόβο, έτσι, και όχι σε θέματα που απασχολούν τους πολίτες. Είναι ένα άλλο ζήτημα. Τώρα ας μείνουμε στα. Κυρία Γεωργίου, επένδυση στο φόβο σημαίνει απλά τρομοκρατία και επιβίωση διαμέσων της τρομοκρατίας. Επένδυση των ελεύθερα σκεφτόμενων πολίτη σημαίνει. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό το οποίο γίνεται με τα συγκεκριμένα στελέχη του κινήματος? Θα πάρθουν αποφάσεις, όπως έγινε παραδείγματος χάρη? Τι προβλέπει το καταστατικό? Το καταστατικό, κοιτάξτε, προβλέπει ότι από τη στιγμή που υπάρχει καταγγελία ενός μέλους στελέχους, τότε προχωράει η πειθαρχική διαδικασία. Για την κυρία Ξάνθου, ναι, προχωράει η πειθαρχική διαδικασία, τη χειρίζεται το αρμόδιο συλλογικό όργανο, που είναι η Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας. Δεν έχει φτάσει ακόμη σε κατάληξη, και φυσικά το καταστατικό προβλέπει, σε περίπτωση καταδίκης, προβλέπει διάφορα είδη, ας το πούμε, θεραπείας. Ναι. Αλλά να το πω ξεκάθαρα, κυρία Γεωργίου, δεν είμαστε κόμμα διαγραφών. Δεν ακολουθούμε αυτές τις πρακτικές. Δεν είμαστε κόμμα το οποίο να ακολουθά τιμωρητικές πρακτικές. Μάλιστα. Ελπίζαμε και ελπίζουμε, και αυτόν άλλωστε και η προχθεσινή δημοσιογραφική διάσκεψη, αν προσέξετε στην ανακοίνωση, καλούμε αυτά τα στελέχη όπως σταματήσουν αυτές τις δημόσιες εμφανίσεις και την ενεργή συμμετοχή. Μάλιστα. Μέχρι και την ιστά την κυρία Γεωργίου ανεχόμαστε και καλούμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Από εκεί κάτω αντιλαμβάνεστε ότι όλοι είμαστε ενήλικες. Πεςτε μου κάτι, κύριε Παπαδούρη. Βεβαίως, το τι θα γίνει και τι αποφάσεις θα ληφθούν στον δεύτερο γύρο, και πάλι θα συγκληθούν τα συλλογικά όργανα του κινήματος για να αποφασίσετε με τον ίδιο τρόπο όπως αποφασίσετε για τον πρώτο γύρο, έτσι? Η δημοκρατία δεν κουτσουρεύεται, κύριε Γεωργίου. Mm-hmm. Φυσικότατα θα υπάρξει και πάλι εκλογική συνδιάσκεψη, και στην εκλογική συνδιάσκεψη, αν υποψήφιος εξασφαλίσει το 60%,
φυσικότατα θα τύχει τη στήριξή μας. Γιατί, να πω ακόμα κάτι, επιτρέψτε μου, κύριε Γιώργη. Παρακαλώ. Δεν είμαστε κίνημα το οποίο ασχολείται με το διαμοιρασμό της εξουσίας. Μπορεί να κατηγορηθήκαμε για κάποιους που αφήσαμε τα μέλη μας ελεύθερα να εκφραστούν και δεν κινηθήκαμε προς κάποιον υποψήφιον. Περί αυτού ο λόγος. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει ο διαμοιρασμός της εξουσίας. Εμείς έχουμε ορισμένες σκληρές απόψεις σε ορισμένα θέματα, τις οποίες τηρούμε, κρατούμε και δεν αλλοιώνουμε το κρασί μας για οποιοδήποτε. Μάλιστα. Στο δεύτερο γύρο θα πάτε με συγκεκριμένες θέσεις σε αυτές τις σκληρές, όπως τις αποκαλέσατε, προτάσεις απέναντι στους υποψήφιους που θα παραμείνουν στον δεύτερο γύρο. Ναι, κοιτάξτε, να θυμίσω ότι είχε ετοιμαστεί μετά από τις διαβουλεύσεις που είχαμε από όσους υποψήφιους πρόεδρους μας είχαν επισκεφτεί και είχαμε συζητήσει, μια διαδικασία που πήρε κοντά στους 3 μήνες, αν θυμάμαι καλά. Τελικά, μετά την εσωτερική δημοσκόπηση, είχαμε δει ότι δεν υπάρχει μια ισχυρή εντολή στο να διαπραγματευτούμε αυτές τις 150 προτάσεις ή θέσεις που είχαμε συμφωνήσει ως πολιτική επιτροπή. Μάλιστα. Είναι όμως εκεί, έχει γίνει αυτή η δουλειά. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν πλέον θα έχουμε από την πρώτη στη δεύτερη Κυριακή 2 υποψήφιους, εμείς θα εκπληρώσουμε το καθήκον μας, θα τους δούμε και πάλι, θα συζητήσουμε και πάλι και αναλόγως απαντήσεων θα μεταφερθούν οι θέσεις τους στην εκλογική συνδιάσκεψη και πάλι δημοκρατικά η εκλογική συνδιάσκεψη θα αποφασίσει. Αν υπάρχει στήριξη άνω του 60%, τότε ναι, θα στηρίξουμε υποψήφιον. Αν όχι, τότε ναι, θα στηρίξουμε την ίδια θέση, κύριε Γιώργιο. Ναι, μια γενική παρατήρηση και θέλω να το πω αυτό. Δυστυχώς, με τα λύπης μας, παρατηρούμε ότι δεν έχουμε ακούσει κάτι σε ό,τι αφορά την οικολογία. Και η οικολογία δεν είναι μόνο να φυτεύουμε δέντρα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Οι προκλήσεις είναι τεράστιες μπροστά μας. Μα τις βιώνουμε, Και δεν έχουμε να ακούσει τίποτα, κύριε Παπαδούρη. Δεν έχουμε να ακούσει ούτε και μία απολογία, ούτε από τη διακυβέρνηση DC, ούτε όμως και από τη διακυβέρνηση ΝΑΚΕΛ, γιατί τα θέματα του περιβάλλοντος και το γεγονός ότι έχουμε καθυστερήσει, ειδικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με την κλιματική αλλαγή, με όλα αυτά τα θέματα, δεν είναι φαινόμενο των τελευταίων 5, 8 ή 10 χρόνων. Είναι διαχρονικά φαινόμενα και εδώ είναι και η δικαίωση του κινήματος οικολόγων, όπου εδώ και τόσα χρόνια φόραζε για αυτά τα θέματα. Και περιμέναμε την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Σχεδίου Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας και των Ευρωπαϊκών Οδηγιών να έρθουν να μας κουρούν το δάχτυλο και να μας απειλούν με προστήματα για να κάνουμε τα αυτονόητα που πρέπει να κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα. Έχουμε κουραστεί, κυρία Γεωργίου, με τις προεκλογικές υποσχέσεις και με το που κάποιος παίρνει την εξουσία απλά ξεχνάει τα πάντα. Μάλιστα. Γι' αυτό και εμείς είμαστε πολύ απαιτητικοί και πολύ στοχευμένοι ως κίνημα οικολόγων. Δεν πιστεύουμε τα μεγάλα θα πλέον. Λοιπόν, κύριε Παπαδούρη, ενίκιο εν αντιδόσεις, έρχεται, μας λένε, στο τέλος του μήνα ίσως να έχουμε εξελίξεις. Βεβαίως το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το ζήτημα, αλλά να υπενθυμίσουμε, θέλετε να κάνετε ένα γενικό σχόλιο πάνω σε αυτό? Πριν να κάνουμε τον οποιοδήποτε σχόλιο, απλά να πω ότι τουλάχιστον ως κίνημα οικολόγων και όσων άλλων υποστηρίξαμε την αναστολή πληστηριασμό μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Διαφαίνεται ότι είχαμε ένα απόλυτο δίκαιο, γιατί είμαστε αρχές προς μέσα Ιανουαρίου και ακόμη περιμένουμε να μας δώσουν το ενίκιο αντιδόσεις. Σκεφτείτε τι θα γινόταν εν μέσω γιορτών με κλειστή βουλή αν δεν υπήρχε ένα αναστολή πληστηριασμό. Ναι. Σκεφτείτε. Λοιπόν, ποιοι είναι οι δικαιούχοι αυτού του σχεδίου? Να πούμε ότι αυτό το σχέδιο αφορά όσους έχουν αιτηθεί στο σχέδιο εστία, αλλά είναι μη βιώσιμες οι αιτήσεις. Να το ξεκαθαρίσω, Γιώργιο. Καταρχάς, να πούμε ότι το σχέδιο φαίνεται, γιατί μιλάω με κάθε επιφύλαξη μέχρι ώστε να μας δώσουν και εμάς το τελικό κείμενο. Όμως φαίνεται ότι θα αφορά δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία θα είναι για όσα άτομα έχουν κάνει αίτηση για το σχέδιο εστία και έχουν πετύχει στην εξέταση των κριτηρίων, όμως έχουν κριθεί ως μη βιώσιμοι. Είναι αυτοί που λέμε επιλέξιμοι, όμως μη βιώσιμοι. Αυτή η κατηγορία που, αν θυμάμαι καλά, σήμερα ρυθμακώντας τα 1.000 κάτι άτομα, 1.100 κάτι αν θυμάμαι καλά, αυτοί θα μεταφερθούν απευθείας
στο ενίκιο αντιδόσεις, γιατί έχουν ελεχτεί, έχουν πετύχει τα κριτήρια, άρα μιλούμε για αυτόματη μεταφορά τους. Ναι. Η δεύτερη κατηγορία τώρα είναι ανοιχτά όσα άτομα επιθυμούν να κάνουν αίτηση, όμως φαίνεται ότι θα υπάρχουν κάποια κριτήρια. Και αυτά τα κριτήρια φαίνεται ότι συνδυάζονται με άτομα των οποίων η κύρια κατοικία θα είναι κάτω από 250.000 ευρώ και ταυτόχρονα ανήκουν στην επιδοματική πολιτική του κράτους. Έψιλο, έψιλο και τα λοιπά. Με ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Ακριβώς. Αλλά... Και εδώ φαίνεται η μεγάλη παραδοξότητα, κύριε Γεωργίου, γιατί μεταφέρεις μια κατηγορία όπου το κριτήριο επιλεξιμότητας ήταν η κύρια κατοικία, η αξία της κύριας κατοικίας δεν είναι μέχρι 350.000. Ναι. Ενώ η νέα κατηγορία τώρα που θα κάνει αίτηση 250. Έχει περιορισμό της 250. Ας μας εξηγήσει κάποιος πώς είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η διάκριση για αιτητές του ιδίου σχεδίου. Μάλιστα. Το θεωρώ εντελώς παράλογο. Λοιπόν, εντάξει, αυτό το οποίο διαβάζουμε, βλέπουμε ότι η κυριότητα της πρώτης κατοικίας θα μεταβιβαστεί στην ΕΝΚΕΔΙΠΕΣ, έτσι. Θα είναι δικαιούχος και κάποιος ο οποίος θα ενταχθεί σε αυτό το σχέδιο θα μπορεί να παραμείνει για 14 χρόνια. Στο μεσοδιάστημα θα μπορεί όμως να αγοράσει την κατοικία του. Να το πούμε με απλά λόγια, κύριε Γεωργίου. Έρχεται το κράτος μέσω της ΚΕΔΙΠΕΣ και εξοφλάει το δάνειο το οποίο οφείλει ο Σταύρος ή η Έλενα σε μια τράπεζα ή σε έναν επενδυτικό ταμείο. Το εξοφλάει. Ταυτόχρονα αποκτά κυριότητα το κράτος, η ΚΕΔΙΠΕΣ δηλαδή, σε αυτόν το ακίνητο. Και ερχόμαστε πλέον να έχουμε μια σχέση μεταξύ κράτους και πολίτη, όπου στα 5 χρόνια κάποιος μπορεί να επιλέξει ότι θα πληρώνει το ενίκιο. Από ό,τι φαίνεται, αν μιλούμε για ευάλωτες ομάδες, το ενίκιο θα μπορεί να το πληρώνει και πάλι το κράτος. Γιατί να θυμίσω ότι όταν δεν είσαι ιδιοκτήτης, ο πολίτης πλέον, όταν δεν είναι ιδιοκτήτης μιας κατοικίας, δικαιούται επίδομα ενοικίου. Άρα θα του πληρώνει το κράτος για τα πρώτα 5 χρόνια το ενίκιο και έχει την επιλογή όταν περάσουν τα 5 αυτά χρόνια να αποφασίσει αν τελικά μπορεί, αν έχει ανακάμψει οικονομικά ο ίδιος και μπορεί να αναλάβει αυτόν πλέον. Αυτήν την αγορά του ακινήτου, την επαναγορά από το κράτος, σε αυτήν τη μειωμένη τιμή, έχοντας ήδη αφαιρεθεί το ποσό των ενοικίων που έχει πληρωθεί. Εκεί το σημαντικό για τους πολίτες, κύριε Γεωργίου, είναι ότι πρέπει να αντιληφθούν ότι δικαίωμα επαναγοράς έχουν και τα άτομα τα οποία δικαιούνται οποιαδήποτε, έχουν οποιοδήποτε κληρονομικό δικαίωμα. Άλιστα, δηλαδή, τα παιδιά και τα λοιπά. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι σήμερα και ηλικία των 60 χρόνων, μετά από 5 χρόνια θα είναι 65, είμαι σίγουρος ότι δεν έχουν ούτε τον ηλικιακό ορίζοντα, αλλά ούτε και τα εισοδήματα για να επαναγοράσουν την κατοικία. Αυτό το βάρος θα το αναλάβουν τα παιδιά. Έχουν δικαίωμα ή κληρονόμο. Και μετά ερχόμαστε στις πιο τραγικές περιπτώσεις, στα άτομα που αδιαφυσβήτητα δεν θα μπορούν να επαναγοράσουν ούτε αυτοί, ούτε τα παιδιά τους πίσω την κατοικία, όπου για αυτά τα πρόσωπα τότε θα μιλούμε για διαμονή στην κατοικία τους χωρίς να καταβάλουν το οποιοδήποτε ενίκιο, ίσως να το καταβάλει και πάλι το κράτος για μέγιστη περίοδο τα 14 χρόνια εξωσοφέρεται. Τώρα τι θα γίνει από εκεί κάτω, αυτό είναι ερώτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών. Όπως διαβάζουμε υπάρχουν έτσι κάποιες σκέψεις για να επεκταθεί αυτό το σχέδιο. Βεβαίως να δούμε, να ξεκινήσει πρώτα κύριε Παπαδούρη και θα δούμε τι θα γίνει και στην πορεία. Να πω κάτι κύριε Υπουργείο, επειδή ήδη έχουμε την εμπειρία του ΕΣΤΙΑ, υπάρχουν τα βασικά κριτήρια. Αλλά δυστυχώς ανακαλύψαμε στο ΕΣΤΙΑ ότι υπήρχαν και κάποια άλλα πολύ υποτυπώδη κριτήρια, τα οποία όμως άφησαν κόσμο έξω από το σχέδιο ΕΣΤΙΑ. Γι' αυτό με βλέπετε με κάποια επιφύλαξη, γιατί αυτά που βλέπουμε κι εμείς στα δημοσιεύματα είναι τα βασικά κριτήρια, όμως με φοβίζουν τα όποια επιπρόσθετα μικρά κριτήρια μπορεί να υπάρχουν, που δεν έχουν ίσως προβλεφθεί. Και θα αφήσουν κόσμο εκτός, έτσι. Έτσι ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, καλοπροαίρετα, πρέπει να πάρθει αυτή η απόφαση για το σχέδιο ενίκιο αντιδόσεις. Με στεναχωρεί που απευθύνεται μόνο στις ευάλωτες ομάδες, γιατί αφήνουμε πίσω τη μεσαία τάξη και σημειώσετε αυτό, κύριε Γεωργίου, σε μια εποχή, με συγχωρείτε, σε μια εποχή όπου μετά τις αυξήσεις των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
να είστε σίγουροι ότι θα υπάρχει ένα νέο κύμα μη εξυπηρετούμενων δανείων, έχοντας έναν πλαίσιο εκποιήσεων πολύ αυστηρών και πολύ γρήγορων, που αυτό θα σημαίνει κίνδυνον για πάρα πολλά νοικοκυριά. Μάλιστα. Και νομίζω ότι η μεσαία τάξη έπρεπε να τη σκεφτούμε με τον ίδιο τρόπο που σκεφτήκαμε τα ευάλωτα νοικοκυριά. Αυτό που ακούμε είναι ότι είναι η ρακοκοκαλιά της οικονομίας και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η μεσαία τάξη. Μεσαία τάξη που τίνει να εξαφανιστεί, κύριε Παπαδούρη, δυστυχώς. Λοιπόν, τι να πω και εγώ. Ότι ίσως κάποιοι να προτιμούν να γίνουμε ευάλωτοι για να έρθουν μετά. Μάλιστα. Να μας βοηθήσουν με τα δικά τους δεδομένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδούρη, για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Επίσης.